Καλό απόγευμα σε όλους. Και σήμερα μαζί σας, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Στην σημερινή μας συνάντηση, επόμενη μία μισή ώρα που θα ακολουθήσει, πολύ ψηλά στην ατζέντα η πανδημία. Είχαμε το πρωί την επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη του Υπουργού Υγείας, του κ. Πλεύρη. Αυτή την ώρα βρίσκεται στην Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Κοζάνη, όπου ολοκληρώθηκε μία σύσκεψη που είχε με τους τοπικούς φορείς. Στο δεύτερο μέρος της συνάντησής μας θα μείνουμε στα θέματα της υγείας. Θα έχουμε μέσω Skype σε μια συζήτηση, ελπίζω ενδιαφέρουσα, τον πρώην Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ξανθό. Και βέβαια στο τρίτο μέρος θα δώσουμε όλα τα τοπικά και διαπεριφερειακά θέματα της Βορείου Ελλάδος, τα κυριότερα θέματα της καθημερινότητάς μας. Στο πρώτο όμως μέρος, όπως πάντα, έχουμε την πολιτική επικαιρότητα, την οποία θα τη συζητήσουμε και θα την αναλύσουμε με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Λεωνίδα Στολτίδη. Πάμε μέσω στην Κοζάνη, σύνδεση με τον συνάδελφο, τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο, ο οποίος βρίσκεται έξω από την ΖΕΠ, είναι η ζώνη ενεργού πολυδομίας όπου εδρεύει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εκεί ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η σύσκεψη του Υπουργού Υγείας του κ. Πλεύρη. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θεοδωρή, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Για την ακρίβεια, είναι ακόμα σε εξέλιξη η σύσκεψη, γιατί είναι πολλοί αυτοί που θέλησαν να πάρουν το λόγο. Να ξεκαθαρίσουμε πως είναι μια σύσκεψη στην οποία συμμετέχει βεβαίως ο Υπουργός Υγείας και σε αυτήν επίσης δίνουν το παρόν δήμαρχοι ή εκπρόσωποι από δήμους της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αντικείμενό της η πανδημία και ο λόγος, η αιτία, αν θέλεις, Θεοδωρή, αυτής της σύσκεψης είναι τα ανησυχητικά στοιχεία που αφορούν την Βόρειο Ελλάδα. Ανησυχητικά στοιχεία τόσο λόγω του χαμηλού ποσοστού εμβολιασμού σε σύγκριση με άλλες περιοχές, αλλά και λόγω του υψηλού αριθμού νέων κρουσμάτων. Να πούμε ότι στην εισήγηση του κ. Πλεύρης, να ξεκινήσουμε από όσα έγιναν εντός της αίθουσας, είπαμε συνέχεια αυτά που έγιναν έξω από την αίθουσα της συνεδρίασης. Στην εισήγηση του κ. Πλεύρης είπε ότι η επίσκεψή του και η παρουσία του δεν σηματοδοτεί κάτι και ούτε είναι προπομπός εξελίξεων όπως ένα ενδεχόμενο lockdown. Είπε μάλιστα ότι τη στιγμή αυτή δεν υπάρχει στην φαρέτρα μας η επιλογή του lockdown. Χωρίς όμως βεβαίως να ξεχνούμε ότι υπάρχουν αυξημένα μέτρα σε 4 περιφερειακές ενότητες ήδη. Είπε ότι ο λόγος που ήρθε στην περιοχή είναι γιατί θέλει να ενισχύσει την προσπάθεια εμβολιασμού του πληθυσμού και παράλληλα να εθίσει στην προσοχή όλων καθώς υπάρχουν αυξημένα νούμερα νέων κρουσμάτων. Ρωτήθηκε ο κύριος Πλεύρης από τους δημοσιογράφους για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό στην περιοχή μας. Είπε ότι υπάρχει κατά τη γνώμη του μία άμεση σύνδεση των υψηλών ποσοστών κρουσμάτων με τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Συνέδριος δημοσιογράφος θύμισε στον κύριο Πλεύρη ότι και ο Περιφερειακός της Μακεδονίας, ο κύριος Κασαπίδης, δεν είναι εμβολιασμένος. Δεν θέλησε να απαντήσει στην ερώτηση αυτή ο κύριος Πλεύρης άμεσα. Έμεσα είπε ότι εμείς δεν θέλουμε να επεκταθούμε σε καθένα ξεχωριστά, αλλά να κάνουμε μια γενικότερη παρότρινση στους πολίτες να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Τέλος, να πούμε, κυρίες και κύριοι, Θοδωρή, ότι αρκετά παράπονα από τους δημάρχους στη συνεδρίαση που είναι σε εξέλιξη για την κατάσταση των δομών υγείας στην περιοχή μας. Ακούσαμε τόσο τον Δήμαρχο Κοζάνης όπως και τον Δήμαρχο Εορδέας να μιλούν για οριακές καταστάσεις ακόμα και σε κλινικές πρώτης γραμμής όπως είναι η παθολογική και να ζητούν την άμεση ενίσχυσή τους με δεδομένο πως ο χειμώνας ξεκινά και η περίοδος αύξησης κρουσμάτων αναμένεται στο επόμενο διάστημα. Βαγγέλη, βάλε μια ανωτελεία, θα μας δώσει και το υπόλοιπο ρεπορτάζ επειδή έχουμε συνδεθεί τώρα και με τη βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, την κυρία Παρασκευή Βριζίδου. Καλησπέρα κυρία Βριζίδου, ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε κοντά μας, έστω και με αυτόν τον τρόπο μέσω Skype. Ναι, ναι. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Ναι, για κάντε μου ένα πρώτο σχόλιο για την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας. Τι σηματοδοτεί? Ήδη είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη. Ο Βαγγέλης μας μετέφερε τα όσα διαμηνήθησαν στη συζήτηση. Η Κοζάνη, από ό,τι φαίνεται, και η Καστοριά, αλλά γενικότερα η Δυτική Μακεδονία, δεν μπαίνει σε lockdown. Κάτι το οποίο το ξεκαθάρισε ο Υπουργός. Λέει ότι η επίσκεψή του σηματοδοτεί την παρότρηση του εμβολιασμού, να εμβολιαστούμε όλο και περισσότεροι. Δέχτηκε όμως παράπονα και για τις δομές υγείας. Το πρώτο σχόλιο σας για την επίσκεψη αυτή και μέχρι τώρα τα αποτελέσματα που έχουμε.
Νομίζω ότι η επίσκεψη είναι ένα πάρα πολύ θετικό βήμα, διότι πολλές φορές έχουμε μεταφέρει στο Υπουργείο Υγείας την σημασία που πρέπει να δοθεί στην περιοχή μας, ότι τα νοσοκομεία μας είναι οργανωμένα, δουλεύουν με ζήλο και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και την περίοδο της πανδημίας αλλά και σε όλα τα άλλα περιστατικά. Ωστόσο όμως πρέπει να βοηθηθεί σε όλους στους επιμέρους τομείς, κυρίως στη στελέχωση με γιατρούς όπου υπάρχουν ελλείψεις. Βέβαια και στο παρελθόν εισακουστήκαμε και προκηρύχθηκαν θέσεις, προσλήφθηκε μεγάλος αριθμός και νοσηλευτών λιγότερο αλλά και γιατρών για πρώτη φορά μετά από χρόνια, αλλά όμως είναι μια κατάσταση δυναμική που διαρκώς πρέπει να επιβλέπουμε και να γίνονται παρατηρήσεις. Η επίσκεψη του Υπουργού έγινε μετά από συζητήσεις και γνώση πολλών λεπτομεριών. Νομίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες επισκέψεις, γιατί θέλει να βοηθήσει τον τόπο μας και γιατί είχαμε παρατεταμένο lockdown στο παρελθόν, αλλά και για όλα τα επιμέρους ζητήματα. Νομίζω ότι μέχρι τώρα πήγε αρκετά καλά, αλλά βέβαια με το αποτέλεσμα των ετοιμάτων μας θα φανεί και το πόσο καλά πραγματικά θα έχει πάει. Επειδή μιλήσαμε για υποδομές και για στελέχωση, επιτρέψτε μου ένα ερώτημα. Το συζήτησα και εδώ με συναδέλφους σας στη Θεσσαλονίκη αλλά και με στελέχη που είναι στην κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε για νέο ογκολογικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και όπως ξέρουμε, εκεί στη Δυτική Μακεδονία, στον Ποδοσάκιο, έχει γίνει διαχρονικά μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια και επένδυση στον Ποδοσάκιο, που φτάνει και τα 10 εκατομμύρια ευρώ για να έχουμε μια πρωτοπόρα ογκολογική κλινική. Δεν μπορεί ακόμη και σήμερα να λειτουργήσει λόγω του ότι δεν μπορεί να στελεχωθεί. Προς αυτή την κατεύθυνση, επειδή υπάρχει έκδηλο το ενδιαφέρον, έχει το Θεαγένιο στη Θεσσαλονίκη, όπως ξέρετε, φρακάρει. Και θα μπορέσει να αποσυμφορήσει, αν λειτουργήσει η κλινική αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ καλή στην υποδομή της. Και εφόσον υπάρχει και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για να πάει σε ένα νέο ογκολογικό νοσοκομείο, μήπως αυτό θα πρέπει να το δείτε με μια λογική συνέργεια. Ποια είναι η άποψή σας, θα το θέσετε στον Υπουργό αυτό? Βεβαίως είναι πάρα πολύ σωστά όσα είπατε, με την έννοια ότι και μας προβληματίζουν και έχουμε δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση όχι μόνο τα τελευταία χρόνια αλλά παλιότερα και από άλλες θέσεις που ήμασταν, διότι όντως σε μια περιοχή σαν τον νομό Κοζάνης το να εξυπηρετούνται περιστατικά στον τόπο δεν βοηθάει μονάχα τους ίδιους τους ασθενείς, αλλά ελευθερώνει και το Θεαγένιο, έτσι ώστε μπορεί και αυτό να λειτουργήσει καλύτερα. Από την άλλη, οργανώνεται καλύτερα το νοσοκομείο στην παροχή φροντίδας στους πολίτες μας. Το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Υπήρχε θέμα γιατρών που έλειπαν. Νομίζω ότι ήδη έχει γίνει ένας προγραμματισμός και με δεδομένο ότι ξεπεράστηκαν κάποια εμπόδια και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε καλύτερα την οργάνωση των κλινικών, ότι αυτό το θέμα μπορούμε να το δούμε και να έχουμε και αποτέλεσμα και να δουλεύουν, όπως είπατε και εσείς, σε συνεργασία με τη Θεσσαλονίκη. Και ένα ακόμη που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Είπε ο Πρωθυπουργός, έχουμε πολλά νοσοκομεία και ίσως και κάποιες δομές υγείας θα πρέπει να τις δούμε και με άλλο τρόπο λειτουργίας. Κάποιες μπορεί να χρειαστεί να κλείσουν, κάποιες μπορεί να πάνε και σε ιδιώτες. Στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης που εσείς πολιτεύεστε, έχουμε δύο ουσιαστικά, επιτρέψτε μου τον όρο, νομαρχιακά νοσοκομεία. Είναι της Κοζάνης στο Μωμάτσιο και τον Ποδοσάκιο στην Πτολεμαίδα. Αυτό αντιλαμβάνεστε είναι σε μια επισφάλεια, έτσι όπως ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει πιθανότητα να κλείσουν νοσοκομεία στη Δυτική Μακεδονία? Τι ενέργειες κάνετε και τι σας έχει πει ο Υπουργός Υγείας και αν το έχετε συζητήσει αυτό το θέμα τον κύριο Πλεύρη? Με τον κύριο Πλεύρη δεν το συζητήσαμε το θέμα ακόμη. Απλώς θέλω να πω ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού οριζόντια δεν μπορεί με την ίδια λογική να αντιμετωπιστούν όλες οι δομές σε όλη τη χώρα. Και αυτό είναι κατανοητό, ότι ο νόμος Κοζάνης έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, έχει την ευτυχία να έχει νοσοκομεία οργανωμένα, να έχει δύο μεγάλα νοσοκομεία οργανωμένα, τα οποία με τη μέχρι τώρα λειτουργία τους απέδειξαν ότι βοηθάνε τους πολίτες και αντιμετωπίζουν τα δύσκολα περιστατικά. Ως εκ τούτου λοιπόν, εμείς θέλουμε να συνεχιστούν και να λειτουργήσουν και να οργανωθούν ακόμη καλύτερα με τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν και όχι βέβαια να καταργηθεί κάποια δομή.
Όταν λέμε να συνεχίσουν και να λειτουργούν, εννοούμε και τα 5 νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Διότι έχουμε ένα στα Γραβένα, ένα στην Καστοριά, ένα στη Φλόρινα και 2 στο Ρωμό Κοζάνης. Και τα 5. Με συζητήσεις που κάναμε με τους διοικητές τους το τελευταίο διάστημα, με στοιχεία έχουν αποδείξει ότι η ύπαρξη βοηθούσε, γιατί μπορούσαν κυρίως στην περίοδο της πανδημίας, αλλά σε μια κρίση και σε μια δυσκολία φαίνεται τι πραγματικά χρειάζεται και τι όχι, και απέδειξε ότι με αυτόν τον τρόπο ελάφρυναν τον νοσοκομείο, το Ποδοσάκιο και το Μαμάτσιο, μπόρεσαν, κράτησαν ασθενείς, και αυτό το πράγμα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν κλείσει ένα νοσοκομείο, θα υπάρξουν αντιδράσεις. Αν κλείσει έστω και ένα νοσοκομείο στη Δυτική Μακεδονία, θα υπάρξουν αντιδράσεις και από την πλευρά σας? Θα διαφωνήσετε? Φυσικά και θα διαφωνήσουμε, αλλά ωραία. Το θέμα δεν είναι τι θα πούμε εμείς οι βουλευτές, τι θα πούνε και οι διοικητές, τι θα πούνε τα δεδομένα και βέβαια για ποιους λόγους γίνονται κάποιες κινήσεις. Δεν υπάρχουν προτάσεις έτσι γενικώς κλείνει κάποιο νοσοκομείο. Αν δουν ότι δεν είναι οργανωμένο, λείπουν γιατροί, δεν υπάρχουν κλινικές, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, κάποιους σκοπούς για κάποιους λόγους γίνεται. Όλα αυτά θα μπουν στο τραπέζι και φυσικά ωραία. Θα καταθέσουμε τις απόψεις μας. Τώρα, δεν παίρνονται αποφάσεις και μετά κάποιοι συμφωνούν ή αντιδρούν. Ωραία. Το ρεπορτάζ του Βαγγέλη, ξαναγυρίζω στο Βαγγέλη που είναι έξω από τη ΖΕΠ. Πέρα από την επίσκεψη του Υπουργού, έχουμε και τη σύσκεψη και τόσο με είπε Βαγγέλη, έχουμε και αντιδράσεις υγειονομικών, έτσι. Για πες μας. Ακριβώς. Τον κύριο Πλεύρη περίμενε ομάδα πολιτών. Είναι στην πλειοψηφία τους υγειονομικοί, οι οποίοι έχουν τεθεί σε αναστολή από τα νοσοκομεία της περιοχής μας, αλλά και πολίτες οι οποίοι διαφωνούν το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Ο κύριος Πλεύρης, λοιπόν, εισερχόμενος στον χώρο της συνεδρίασης, άκουσε από τους ανθρώπους αυτούς να τον υποδέχονται με την φράση «Τις δουλειές μας πίσω». Γύρισε σε αυτούς ο κύριος Πλεύρης και είπε: «Θα σας δω μόλις τελειώσει η σύσκεψη», κάτι που αναμένουμε να γίνει τα επόμενα λεπτά. Εντός της αίθουσας ζητήθηκε να τα σχολιάσει την παρουσία των πολιτών ο κύριος Πλεύρης και είπε το εξής: «Η κυβέρνηση δεν προτίθεται να προχωρήσει σε υποχρέωση εμβολιασμού σε άλλες επαγγελματικές ομάδες προς το παρόν. Έμεινε, θα μείνει στους υγειονομικούς όπως και έχει γίνει». Είπε ότι το μέτρο δούλεψε, καθώς υπάρχει αύξηση του ποσοστού εμβολιασμένων από 80% στο 95% των υγειονομικών, είπε ο κύριος Πλεύρης. Και όσον αφορά την επόμενη μέρα, ανέφερε πως οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούν να εκτείνουν στις δουλειές τους, αλλά με απαραίτητη προϋπόθεση να εμβολιαστούν. Σε αυτό, είπε, η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω. Συμφωνείτε με αυτό που γίνεται, κυρία Βρυζίδου, οι υγειονομικοί που δεν εμβολιάστηκαν, αλλά πληρούν τα μέτρα προστασίας, κάνουν τα rapid test όπως προβλέπεται κτλ., να είναι σε αναστολή? Εγώ καταρχήν πιστεύω ότι ο καθένας θα πρέπει για την υγεία του να αποφασίσει, αλλά ανάλογα με τη θέση την οποία έχει, αρκεί αυτό να μην επηρεάζει άλλους ανθρώπους, την υγεία άλλων ανθρώπων και τη ζωή τους, να τις φέρνει σε επισφάλεια. Δεν είναι το θέμα. Ο Πλεύρης, όπως ο Υπουργός, όπως το αντιμετωπίζει, νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις για την συνολική ασφάλεια, αλλά όπως και ο ίδιος είπε, δεν υπάρχει σκληρή γραμμή με την έννοια ότι όλοι πρέπει να εμβολιαστούν, εφόσον φαίνεται ότι δεν επηρεάζουν τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφονται, και ο ίδιος θα κάνει κουβέντα με τους υγειονομικούς, προφανώς γιατί υπάρχουν και άλλες διαδρομές να επιλεγούν, έτσι ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να μην βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, αλλά και να μην κινδυνεύουν και η υγεία και η ζωή των συμπολιτών μας που θα βρεθούν στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία, γενικά στις δομές υγείας. Ωραία. Σε αναστολή υγειονομική μας. Και την ίδια ώρα, όπως θα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής, στην Καβάλα, από τον ιδιωτικό τομέα, έξω από την αγορά, βάζουν μέσα στα κρατικά, στα δημόσια νοσοκομεία, εργαζόμενους, είτε νοσηλευτές είτε γιατρούς. Συμφωνείτε, κύριε Βρυζίδου? Που δεν έχουν εμβολιαστεί. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Στην Καβάλα, όπως θα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής, έρχονται έξω από τον ιδιωτικό τομέα νοσηλευτές και τους βάζουν στα δημόσια νοσοκομεία να δουλέψουν. Επειδή τώρα έχουμε πολλούς υγειονομικούς, αρκετούς θα έλεγα εγώ, σε αναστολή, δημιουργούνται κάποια κενά και παίρνουν απ' έξω και τους βάζουν μέσα. Συμφωνείτε με αυτό?
Σαφέστατα, τα κενά πρέπει να καλυφθούν. Δεν μπορεί να υπάρξουν κενά, διότι κάποια από αυτά μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα. Και θα γίνουν και από τον ιδιωτικό τομέα, και στο παρελθόν γινόταν τέτοιες διαδικασίες όταν δεν υπήρχαν εφημερεύοντες γιατροί, σύμφωνα βέβαια με κανόνες και με την νομοθεσία. Νομίζω όμως ότι στους χώρους υγείας δεν πρέπει να υπάρχουν κενά. Υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια και πρέπει να καλύπτονται, ιδίως σε κάποια πόστα που έχουν να κάνουν με κρίσιμες καταστάσεις, με επίγοντα περιστατικά, με σοβαρά θέματα υγείας. Ωραία. Βαγγέλη, ολοκλήρωσε για να κλείσουμε. Πες μου, τι αναμένουμε τώρα, τον κύριο Πλεύρη, τη συνάντηση με τους υγειονομικούς. Σε λίγα λεπτά θα μιλήσει στους δημοσιογράφους εξερχόμενους από τη συνεδρίαση και θα συνδεθεί στους υγειονομικούς, οπότε θα έχουμε νέο ρεπορτάζ σε λίγη ώρα. Ωραία, αν χρειαστεί θα ξανασυνδεθούμε. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Βριζίδου για την συνομιλία που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και τον Βαγγέλη. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ και τον Βαγγέλη προς στιγμή. Θα επιστρέψουμε όμως μόλις κάνει τις δηλώσεις ο κύριος Πλεύρης. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε όλη την πολιτική επικαιρότητα. Και με αυτό θα ξεκινήσω. Να καλησπέρισω τον κύριο Λεωνίδα Στολτίδη, ο οποίος είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος εδώ στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκπομπή. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε με αυτό που μας απασχόλησε και μας απασχολεί βέβαια επί μακρόν, όχι μόνο εμάς, αλλά θα έλεγα την παγκόσμια κοινότητα. Με την πανδημία έχουμε την επίσκεψη του κύριου Πλεύρη και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα βρίσκεται στην Δυτική Μακεδονία και στην Κοζάνη. Δεν μπαίνει σε κόκκινο η Θεσσαλονίκη, είπε. Το ίδιο είπε και στην Δυτική Μακεδονία. Αλλά όπως είδατε, και μια σειρά άλλων ζητημάτων, με τους υγειονομικούς που είναι σε αναστολή και αντιδρούν οι άνθρωποι αυτοί, με τις δομές υγείας στη Μελγένεστε. Ποια είναι η άποψή σας? Είναι προφανές ότι στο κόκκινο βρίσκεται το σύστημα υγείας. Και είναι και προφανές το ότι ακριβώς θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης, γιατί αυτό που λείπει είναι γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, διαγνωστικά εργαλεία, θεραπεία, φάρμακο, τα πάντα. Δεν είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης. Φαίνεται σε όλο το μεγαλείο. Η προτεραιότητα της είναι να διαχειρίζεται δισεκατομμύρια, είτε του προϋπολογισμού, είτε του ΕΣΠΑ, είτε του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, χωρίς να προβλέπεται τίποτα για την ενίσχυση αυτού του συστήματος υγείας που έδειξε σε περίοδο πανδημίας ότι βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης. Με ποια έννοια? Ότι χρειάστηκε να εξοντωθούν βιολογικά γιατροί, κάποτε τους λέγανε και ήρωες, τώρα τους κυνηγάνε, γιατί και τότε δεν παίρνανε μέτρα ασφάλειας για τους γιατρούς, επειδή ήταν στο καθήκον και έπρεπε να είναι απίκο όλη την ώρα. Δεν παίρνονται όλα αυτά τα μέτρα και τώρα ουσιαστικά προσπαθούμε να μεταβιβάσει η κυβέρνηση όλο το ζήτημα στην ατομική ευθύνη και με την επιβολή, με όλους αυτούς τους τρόπους που έχετε περιγράψει ήδη και πολλούς άλλους, να προσπαθήσει να λύσει ή να ξεφύγει από την ευθύνη της χρηματοδότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τη μεταβίβαση, μετακύληση της ευθύνης σε ατομικό επίπεδο και με κύριο τον εμβολιασμό, που προφανώς είναι η κατάκτηση της επιστήμης, είναι ένα μεγάλο μέρος της λύσης. Από μόνο του όμως είναι προφανές ότι δεν κάνει τίποτα. Γιατί έχουμε και το άλλο ζήτημα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει καλύψει ουσιαστικά τα τελευταία δύο χρόνια σχεδόν μόνο τον COVID. Οι υπόλοιπες χιλιάδες. Το δημόσιο σύστημα. Το δημόσιο λέει. Είναι το ιδιωτικό σύστημα, έμεινε καθαρό από COVID. Ανάγκη. Το έμεινε, χρηματοδοτήθηκε αδρά, ουσιαστικά χωρίς να, ας το βάλουμε μέσα εισαγωγικά, ξοδέψει ευρώ για την ανάμειξή του, μόνο κερδοφόρησε και ουσιαστικά έδειξε πόσο επικίνδυνο είναι. Συμφωνείτε με την αναστολή που έχουμε στους υγειονομικούς, που δεν είναι εμβολιασμένοι? Κοιτάξτε, είμαστε υπέρ του καθολικού και του δικαιώματος του καθολικού εμβολιασμού. Λέμε ότι είναι μεγάλο μέρος της λύσης. Όσο είναι δυνατόν και στην πράξη και στη θεωρία, προσπαθούμε να πείσουμε και στο εσωτερικό μας, που πλέον δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, αλλά και ευρύτερα όσο μπορούμε, γιατί δεν έχουμε και εμείς τα επιστημονικά δεδομένα και το επιστημονικό. Τη διάσταση, ας πούμε, των επιστημόνων και την προσέγγιση για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, ότι πρέπει να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως εδώ πρέπει να δούμε πολλά. Υπάρχει ανορθολογισμός. Υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης που εντείνουν στοιχεία του ανορθολογισμού. Διογκώνονται ζητήματα που έχουν να κάνουν με βλάβη στην υγεία, με θανάτους. Φοβάται ο κόσμος. Φοβάται γιατί θεωρεί, ας πούμε, ότι ένα εμβόλιο, με τόσα που ακούει, όταν υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις μεταξύ των επιστημόνων, ότι κάτι θα μου συμβεί, 50-50, πεθαίνω, ζω το παιδί μου και θέλει μια πρόνοια. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Εγώ όμως μιλάω τώρα για τους υγειονομικούς. Που οι υγειονομικοί υποτίθεται ότι έχουν μια καλύτερη ενημέρωση λόγω και ανασχόλησης, έτσι δεν είναι? Προφανώς έχουν, αλλά δεν είναι απαραίτητο να αποφύγουν, ας πούμε, αυτό. Το ότι δεν δέχονται κάποιοι να κάνουν το εμβόλιο και οδηγούνται σε αναστολή. Μένουν χωρίς μεροκάματο δηλαδή. Συμφωνείτε εσείς? Βεβαίως, είμαστε κατά αυτής της επιλογής. Πρέπει να παρθούν, υπάρχουν τρόποι να συμβάλλουν στην κρισιμότητα των καταστάσεων με ελέγχους. Είναι πολύ συγκεκριμένοι, έχουν προσδιοριστεί από, έχουν προσδιοριστεί από την επιστημονική κοινότητα. Καμία
εκδικητικότητα απέναντι σε αυτό, εξαντλητική ενημέρωση και πρόνοια για να μην υπάρχει τουλάχιστον ούτε ένας που φοβάται. Γιατί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αυτό το ακριβώς το ρόλο. Με αυτό σε αφορμή το ότι βλέπουμε να μπαίνουν μέσα στα δημόσια νοσοκομεία από την ελεύθερη αγορά ψηδιώτες, νοσηλευτές κτλ. Θεωρείτε ότι είναι η έμεση, η πίσω πόρτα που άνοιξε για να ιδιωτικοποιηθεί ο χώρος της υγείας και πολλές δημόσιες δομές? Είναι κάτι παραπάνω από προφανές. Η συζήτηση μέσα στο τέταρτο κύριμα πανδημίας, εξορθολογισμού του υγειονομικού χάρτη με συγχωνεύσεις νοσοκομείων, όπως αναφερθήκατε, στη Βαλιβαδιά, στην Κρήτη κτλ., είναι στην κυριολεξία, λέμε, χωρίς περιστροφές εγκληματική. Και βέβαια είναι μια αφορμή, οι αναστολές. Βλέπετε ότι εστιάζονται στους υγειονομικούς κυρίως, γιατί ακριβώς πρέπει να προωθηθεί αυτό το σχέδιο. Να τεστάρουμε, να κάνουμε μια πρόβα τζενεγάλε της συλλειτουργίας με τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς είπαμε επίταξη. Να έρθουν και οι ιδιώτες, γιατί αν δεν φτάνουν. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί φτάνουν οι γιατροί. Δεν προσλαμβάνονται ούτε υγειονομικό προσωπικό, νοσηλευτές. Γιατροί υπάρχουν χιλιάδες και μένουν απ' έξω με τρίμηνες συμβάσεις. Προσλήψεις. Δεν θα φτάσουν να έρθουν με κόστος του ιδιωτικού τομέα που έχει θησαυρίσει από την καταλήστευση των ταμείων όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Επειδή ολοκληρώθηκε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία παράγει πάντα πολιτικές ειδήσεις, έτσι. Βέβαια, οικονομικό γεγονός μέσα στην πανδημία δεν ξέρουμε αν αποτέλεσε. Έτσι και η συμμετοχή ήταν ελάχιστη, με την έννοια του επενδυτών, βιομηχανιών, περισσότερο ήταν δομές του κράτους τα περίπτερα από ό,τι είδαμε. Πώς είδατε εσείς την έκθεση, πώς είδατε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού, την παρουσία του κ. Κουτσούμπα, όλων των πολιτικών αρχηγών? Τι μένει δηλαδή για τη Θεσσαλονίκη στον απόϊχο αυτών όλων των επισκέψεων? Και για τη Θεσσαλονίκη και για το λαό μας συνολικά, θα έλεγα. Ναι. Ότι, γιατί τα εξαγγελίες ήταν γενικές στην πολιτική σκηνή. Πώς να απαντηθεί αυτό το πράγμα? Αυτή η ερώτηση μπορεί να απαντηθεί μόνο με το αν λάβει κάποιος υπόψη ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα του λαού μας. Είναι η ανεργία. Είναι ότι κεγόμαστε το καλοκαίρι και πνιγόμαστε το χειμώνα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και σε περίπτωση σεισμού. Είναι ότι το αγροτικό εισόδημα έχει τσακιστεί και χιλιάδες βγαίνουν από την τέτοια. Είναι αυτά που ασχολούμενοι που έχουν συντριβεί και δεν έχουν στηριχθεί ακριβώς όπως πρέπει στις τερπαιδεύσεις και το ένα και το άλλο. Μιλάμε για το 97% του λαού μας. Είναι ότι τα σχολεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν και τα πανεπιστήμια με όρους ασφάλειας και η παιδεία, το βασικό δηλαδή αντικείμενο στο οποίο έπρεπε να στηρίζεται μια κοινωνία, έχει πάει στράφη με μεγάλα κέρδη τα δύο τελευταία χρόνια. Αυτά είναι τα προβλήματα. Είπανε τίποτα και οι μεν της κυβέρνησης και της αντιπαλήτρησης για αυτά, για έστω την παραμικρή λύση σε αυτά τα ζητήματα? Εντάξει, έκανε κάποιες εξαγγελίες ο Πρωθυπουργός. Ποιες λέτε? Έτσι, αλλά θεωρήθηκε ακόμη και στα ζητήματα της απασχόλησης ότι επανέλαβε μέτρα που ήδη υφίστανται. Και μάλιστα στο θέμα με το εκατοστάρικο για να προσληφθεί ένας νέος, λέει, για να αποκτήσει εμπειρίες και δεξιότητες, εκεί υπήρξε και μια συζήτηση και μια μεγάλη κουβέντα. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως εξήγηλε μια δέσμη μέτρων, περί τα 5,5 δις, έδωσε έμφαση σε όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέρεται. Το θέμα όμως είναι πώς από αυτά τα οποία αναφέρονται είναι εφαρμόσιμα, διασφαλισμένα τα κονδύλια και πολιτικές οι οποίες άμεσα να τύχουν της χρησιμότητας. Διότι ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει. Η ενέργεια δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Και από εκεί βγαίνει ακριβώς τι πρέπει να κάνει ο λαός. Διότι η ενέργεια είναι και η πρώτη αιτία της αστυφιλίας και του προβλήματος του δημογραφικού που έχουμε. Και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί και εσείς κατάγεστε από την περιφέρεια, από την Ήπειρο. Η Δυτική Μακεδονία είναι γνωστά τα ζητήματα. Αλλά κοιτάξτε, ακόμα αυτές οι εξαγγελίες, σε αυτό ακριβώς που είπατε, δίνουν καμιά λύση, καμιά λύση δεν δίνουν. Ίσα-ίσα το εντείνουν. Γιατί αν. Και καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα 32 δις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ, τα υπόλοιπα, του προϋπολογισμού από τα ματωμένη χρηματηρή φορολογία, όλα αυτά πάνε σε αυτούς που δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή σε αυτούς που ουσιαστικά και θα αυτοματοποιήσουν τις γραμμές τους, στέλνοντας πολύ περισσότερο κόσμο στην ενέργεια, και που θα αξιοποιήσουν το έκτρωμα το εργατικό του Χατζηδάκη, έναν εργαζόμενο να τον έχουν για 2 και για 3 την ημέρα, με την τηλεργασία, με την διευθέτηση του χρόνου εργασίας, δημιουργούν όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Να συντριβούν οι μικρότεροι, γιατί ουσιαστικά χρηματοδοτούνται αυτοί που ουσιαστικά έχουν και με βάση το σχέδιο Ψαρίδη που εξειδικεύει τα μέτρα στην Ελλάδα, ότι οι αυτοαπασχολούμενοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούν διαρθρωτικό πρόβλημα και πρέπει να φύγει από τη μέση. Αλλά στο στόχαστρο τους είναι φθηνή εργατική δύναμη μέχρι να συμπιέζεται στο όριο της απόλυτης φτώχειας και εξοφελισμός ουσιαστικά των λαϊκών στρωμάτων, των αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων. Γιατί? Για να βρει καλύτερους όρους κερδοφορίας, μια χούφτα παράσιτων, λέμε, συγχωρείτε εμείς. Αυτό φτάνει στους πολίτες που λέτε τώρα? Δηλαδή φέρνει επιπρόσθετη ανασφάλεια στους πολίτες, κάνει τους φτωχούς φτωχότερους, τους πλούσιους πλουσιότερους, όπως το περιγράφετε? Το δείχνει και όλες. Και βλέπετε ότι άρχισε αυτή η πολιτική που ξεδιπλώνεται από πλευράς της κυβέρνησης
εν μέσω πανδημίας, έτσι, να έχει μια φθορά η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης και να αρχίζει πλέον να ανοίγει μια συζήτηση ότι δρομολογούνται πολιτικές εξέλιξεις. Τι εκτιμάει το ΚΚΕ? Ναι, είναι κάτι πλέον το αδιαφυσβήτητο, ότι προφανώς όταν ανοίγεις τόσο μεγάλα μέτωπα αντιλαϊκά, αντεργατικά, προφανώς η φθορά είναι φυσιολογικό. Το θέμα είναι ότι τα επιτελεία τους προσπαθούν να αλλοιώσουν την πραγματικότητα, να αντιστρέψουν την αλήθεια, να φέρουν την πραγματικότητα ανάποδα και να την παρουσιάσουν και να σηκώσουν σκόνη πολύ σε σχέση με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται. Και βέβαια όμως, εδώ πρέπει να εστιάσουμε, γιατί μπορεί να το συνδέσουμε αυτό και με το ενδεχόμενο των εκλογών, ότι είναι σε πλήρη συνεννόηση οι δύο πόλοι του συστήματος κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Όταν ο ένας φθείρεται τόσο όσο μπορεί, κρατώντας βέβαια τα ηνία της διακυβέρνησης, να δίνει στον άλλον τα ηνία για να προχωρήσει την ίδια πολιτική. Και του δίνει το περιθώριο να φαίνεται ότι θα φέρει τα πράγματα καλύτερα, ναι, πιο φιλολογικά. Χρειάζεται εκλογές η χώρα αυτή? Χρειάζεται λαϊκή οργάνωση. Δεν προσφέρουν τίποτα οι εκλογές. Οι εκλογές είναι μια διευκόλυνση στο αστικό σύστημα να αλλάξει προσωπείο, να παρουσιαστεί όντας πιο εκμεταλλευτικό, βάρβαρο, πιο όμορφο και φιλολαϊκό, να κερδίσει χρόνο, να συγκροτηθεί και βέβαια να ενσωματώσει λαϊκές δυνάμεις. Δεν έχουν να περιμένουν τίποτα. Ναι, μέσα στο 22 βλέπετε εξέλιξη, θα έχουμε εκλογές. Ετοιμάζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα για αυτό το ενδεχόμενο? Αλλά πάντα είναι έτοιμο το ΚΚΕ. Με ποια είναι έτοιμο, είναι σωστό. Αλλά δεν είναι έτοιμο. Δεν είναι έτοιμο αυτό. Ουσιαστικά η δράση του δεν σταματάει. 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, γιατί τα μέτωπα δεν σταματάνε να φθείρουν το λαϊκό εισόδημα, να χτυπάνε. Ναι, βλέπετε εξέλιξη μέσα στο 22, βλέπετε εκλογές. Νομίζω ότι η ώρα του Ταμείου, γιατί είπαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δωρεάν γεύμα δεν υπάρχει και κάποιος από αυτά τα δισεκατομμύρια που ουσιαστικά θα προωθήσουν μια χούφτα επιχειρηματική ομίλη, κάποιος θα τα πληρώσει. Και θα έρθει η ώρα της πληρωμής. Θα εμφανιστεί αυτό και θα έχει αντίκρισμα και στον κρατικό προϋπολογισμό και βέβαια στην ζωή του λαού μας. Γιατί ήδη μόνο από την μεταβίβαση της ενέργειας στις ΑΠΕ ήδη έχει φτάσει να εξαντλείται το εργατικό και το λαϊκό εισόδημα και τα καύσιμα, βέβαια, και τα είδη λαϊκής ανάγκης που είναι δεμένα με αυτή τη διαδικασία. Φανταστείτε τώρα όταν θα χρειαστεί μέσα από τη φορολογία να αποπληρωθούν αυτά τα δις τα οποία είναι του λαού μας, από την τσέπη του βγήκαν, γιατί οι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν είναι. Οι τραπεζίτες, οι βιομηχανοί, οι εφοπλιστές, λόγω ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας έχουν απαλλαχθεί από αυτή την υποχρέωση να συμβάλλουν στον κρατικό προϋπολογισμό και στα ευρωπαϊκά χρήματα, είναι των λαών. Και βέβαια αυτό προφανώς. Δεν νομίζουμε δηλαδή ότι ο λαός μας έχει πολλά περιθώρια και θα αναδειχθούν αυτά. Και εμείς λέμε ότι αυτή η αγανάκτηση, η οργή πρέπει να μεταφραστεί σε οργανωμένη πάλι. Έχει τη δύναμη, έχει απόλυτη δύναμη ο λαός. Οι κλάδοι, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαποσχολούμενοι αγρότες έχουν τρομερή δύναμη. Πρέπει να βρουν τρόπο να παραμερίσουν τους διαχωρισμούς, τους καταγερματισμούς και να τους αξιοποιήσουν υπέρ των συμφερόντων τους με αντίστοιχες διεκδικήσεις. Τι καταγράφετε εσείς, αυτό που δίνουν οι δημοσκοπήσεις στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ή πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση του κόσμου, αλλά αποκρύπτεται από τις δημοσκοπήσεις? Η ανταπόκριση συνεχώς διευρύνει. Ή μας αγαπάνε, αλλά δεν μας ψηφίζουν. Και αυτό, αλλά να το. Ναι, ενώ με την έννοια της κάλπης. Έχει, έτσι. Ναι, έχει ένα. Είναι αντικειμενικό με ποια έννοια. Γιατί δεν έχει γίνει αυτή ακόμα η επιλογή? Η επιρροή του Κομμουνιστικού Κόμματος φαίνεται ότι συνεχώς διευρύνεται σε σχέση με την τελική αποδοχή του κόσμου ότι τα είπατε, τα ξαναείπατε. Όντως. Έτσι. Δεν είναι. Δεν είμαστε. Δεν ανακαλύπτουμε δηλαδή το τέτοιο. Αλλά οι επεξεργασίες του, η επιστημονική προσέγγιση στην οικονομία είναι τόσο συγκεκριμένη που μπορεί να δώσει στον λαό μας εργαλεία γνώσης για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις επόμενες εξελίξεις. Αυτό το δείχνει ο λαός μας, ότι αποδέχεται το Κομμουνιστικό Κόμμα σε σχέση με τις προσεγγίσεις του και σε σχέση με τις θέσεις του και σε σχέση με τις προτάσεις του. Προφανώς όμως είναι μια δύσκολη επιλογή. Τελευταίο ερώτημα, γιατί με πιέζουν, πρέπει να κλείσω. Έχουμε έλλειμμα δημοκρατίας χάρη της πανδημίας? Καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ψαλίδισμα των ελευθεριών, πολλές περιπτώσεις καταπάτησης και του συντάγματος? Τα πάντα έχουμε. Τα πάντα. Όλα αυτά μαζί. Γιατί είναι μεγάλη ευκαιρία, εφόσον ας πούμε τα είναι λόγω της πανδημίας ή χρησιμοποιείται η πανδημία για να τα έχουμε? Χρησιμοποιήθηκε η πανδημία, ήταν ένα μεγάλο δώρο
σε αυτή την περίοδο για το μεγάλο κεφάλαιο, το αστικό πολιτικό σύστημα, το πολιτικό του προσωπικό των μεγάλων επιχειρηματικών μήλων του κεφαλαίου, λέμε εμείς, γιατί ήθελε να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς δεκαετιών που προσπαθεί με το κίνημα να αντιστέκεται το ταξικό πόλο στο εργατικό κίνημα, τις ενώσεις και τους συλλόγους των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών. Μάλιστα. Και είχε επιβραδυνθεί η επίθεσή του τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θεώρησε ότι όντας ο κόσμος φοβισμένος, το καβούκι του ήρθε η ώρα να ξεμπερδεύει με όλα αυτά που πριν αποτελούσαν κατακτήσεις. Νομίζουμε όμως ότι έφαγε και τα μούτρα της κυβέρνησης σε πολλά από αυτά, και στην πανεπιστημιακή αστυνομία και στην απαγόρευση των διαδηλώσεων. Και βέβαια θεωρούμε μέγιστο καθήκον των εργατικών οργανώσεων που δίνουμε όλοι με βάση δυνάμεις να μείνει στα χαρτιά και ο νόμος Χατζηδάκη, το έκτρωμα αυτό, το αντεργατικό τερατούργημα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Στορτίδη, για την συζήτηση που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε συχνά. Ξάλλου, όλο και περισσότερο η πολιτική επικαιρότητα δυναμώνει και οι εξελίξεις είναι μπροστά μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν θα επανέλθουμε, θα συνομιλήσουμε τον πρώην Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. CNews, θυμίζω μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα, του ΦΛΑΣ της Δυτικής Μακεδονίας, του ΔΙΟΝ της Κεντρικής και του ΣΕΝΤΕΡ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου μέσα από τη συνεργασία και τη συνδημιουργία να βάλουμε θετικό πρόσημο στην ενημέρωσή σας. Ψηλά στην ατζέντα στη σημερινή μας συνάντηση η πανδημία. Έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κοζάνη, διδώσαμε συνδέσεις. Τα νέα που προκύψαν από αυτές τις επαφές που είχε ο κύριος Πλεύρης και στη Θεσσαλονίκη και στη Δυτική Μακεδονία. Δεν μπαίνει σε κόκκινο ούτε η Θεσσαλονίκη, ούτε καμία ενότητα στη Δυτική Μακεδονία. Βρίσκεται σε εξέλιξη εκεί η συζήτηση. Θα δει τώρα σε λίγο και τους υγειονομικούς που αντιδρούν για την αναστολή εργασίας τους. Όλα αυτά τα θέματα και πολλά περισσότερα για τον ευαίσθητο χώρο της υγείας θα τα συζητήσουμε με τον πρώην Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Καλησπέρα, κύριε Καραπίδη, να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσω από ένα πρώτο δικό σας σχόλιο. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η πανδημία? Νομίζω ότι οι προβλέψεις δεν είναι βίωνες. Έχουμε ήδη ένα υψηλό αριθμό ημερήσιων κρουσμάτων σε καθημερινή βάση από το τέλος του καλοκαιριού και ακόμα δεν έχει προστεθεί η επίπτωση από το άνοιγμα των σχολείων. Νομίζω λοιπόν ότι στο επόμενο διάστημα οι πιο σοβαρές προβλέψεις επιδημιολογικές μιλούν για αύξηση των κρουσμάτων, άρα και για συνεχώς αυξανόμενη πίεση στο σύστημα υγείας. Και ιδιαίτερα υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία για ένα μικρό προφανώς ποσοστό παιδιών τα οποία ενδεχομένως θα χρειαστούν νοσηλεία και υπάρχει μια ανησυχία για το κατά πόσο οι παιδιατρικές κλινικές στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας θα μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την αυξημένη ζήτηση της περίοδου. Κύριε Υπουργέ, ναι. Ναι, θεωρώ ότι το ΕΣΥ πάλι είναι εν μέσω ενός νέου επιδημικού κύματος, απροετοίμαστο, χωρίς να έχει γίνει μια αποτίμηση της προβληματικής διαχείρισης των προηγούμενων φάσεων, χωρίς να έχουν γίνει διορθωτικές κινήσεις, χωρίς να έχει εμπλακεί η πρωτοβάθμια φροντίδα ενεργά, χωρίς να έχει ενισχυθεί η προνοσοκομιακή διαχείριση των κρουσμάτων, χωρίς να έχει δοθεί έμφαση στην καλή επιδημιολογική επιτήρηση και στον έλεγχο της διασποράς του ιού στην κοινότητα. Διότι εκεί πρωτίστως χάνεται η μάχη και δευτερευόντως στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ που αδυνατούν να ανταποκριθούν στην αυξημένη πίεση των εχμών στα επιδημικά κύματα. Κύριε Υπουργέ, εμείς οι πολίτες όλοι δώσαμε χρόνο και στην κυβέρνηση και σε όλους τους υγειονομικούς για να προετοιμαστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κάτι το οποίο και εσείς λέτε ότι δεν έγινε κατάλληλη προετοιμασία. Το ερώτημα όμως είναι γιατί φτάνουμε πάλι εδώ.
Τι φταίει και έχουμε την άνοδο των κρουσμάτων, τι φταίει πάλι και πάμε σε μια επισφάλεια στο να οδηγούμε σε περιοχές που πάνε στο κόκκινο και πιθανόν να οδηγηθούμε και σε lockdown, τι φταίει και ακόμη κάνουμε... Ναι, παρακαλώ, μ' ακούτε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι ο βασικός λόγος γι' αυτό είναι ότι η κυβέρνηση προσέγγισε την πανδημία από την αρχή ως μια σύντομη παρένθεση, ως μια μπόρα η οποία θα περνούσε γρήγορα και κυρίως με την έναρξη των εμβολιασμών και δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να επενδύσει στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτή λοιπόν η προσέγγιση δείχνει ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα. Υπάρχει μια νέα φάση στην πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε την επικράτηση μεταλλαγμένων στελεχών τα οποία επηρεάζουν και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων και απαιτούν μια νέου τύπου υγειονομική στρατηγική που να δίνει έμφαση στα δημόσια συστήματα υγείας. Αυτό δεν έχει συνειδητοποιηθεί επειδή η κυβέρνηση στην πραγματικότητα δεν θέλει να στηρίξει το ΕΣΥ, δεν πιστεύει στις δημόσιες δομές υγείας. Αυτό το οποίο έχει στο πολιτικό της σχέδιο είναι να δώσει χώρο στην αγορά, στους ιδιώτες επενδυτές, στις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό είναι το βασικό σενάριο το οποίο νομίζω ότι ο νέος υπουργός θα προσπαθήσει να προχωρήσει με μεγαλύτερη, ας πούμε, αποφασιστικότητα στο επόμενο διάστημα. Και αυτό εξηγεί και τα χαμηλά αντανακλαστικά και το έλλειμμα προετοιμασίας. Συνδέεται την επίσκεψη του κυρίου Πλεύρη στην Θεσσαλονίκη και στη Δυτική Μακεδονία με το γεγονός ότι βάζουμε την πανδημία ως αφορμή, αλλά ταυτόχρονα ανοίγουμε και την πίσω πόρτα για ιδιωτικοποίηση του τομέα της υγείας και κλείσιμο νοσοκομείων. Γιατί ήδη ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι έχουμε πάρα πολλά νοσοκομεία. Στη Δυτική Μακεδονία, θυμίζω, έχουμε 5 και μάλιστα στην ενότητα της Κοζάνης, τα έχετε επισκεφθεί πολλές φορές, 2. Μαμάτσιο και Μποδοσάκιο. Πιστεύετε ότι ανοίγει τέτοια συζήτηση πλέον? Κοιτάξτε, αυτό έχει τεθεί επισήμως και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά και από τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος μιλάει για ένα νέο χάρτη υγείας, όπου πρέπει να ξαναδούμε την λειτουργία νοσοκομειακών μονάδων. Έχει πει ότι δεν είναι απαραίτητο όλες να λειτουργούν. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν χαρακτήρα. Αφήνουν διάφορα υπονοούμενα ότι ειδικά σε ορισμένους νομούς της χώρας, μεταξύ αυτών και η Κοζάνη, η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, που έχουν περισσότερο από ένα νομαρχιακά νοσοκομεία, θα μπουν σε μία, ας πούμε, λογική εξορθολογισμού συγχωνεύσεων ή και καταργήσεων τμήματων κλινικών και δομών. Νομίζω ότι αυτό είναι εντελώς αναντίστοιχο των νέων απαιτήσεων και των νέων αναγκών που έχουν έρθει στο προσκήνιο. Έχει αποδειχθεί αυτή την περίοδο ότι καμιά δομή και κανένας εργαζόμενος φυσικά στο σύστημα υγείας δεν περισσεύει. Γι' αυτό και ήταν τραγικό λάθος αυτή η γραμμή των αναστολών εργασίας που οδήγησε σε έξοδο από το σύστημα μαζικά 6-7.000 εργαζόμενους στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Αυτό που χρειάζεται είναι να δούμε τις νέες απαιτήσεις που έχουν προκύψει από την πανδημία, την ανάγκη να έχουμε, για παράδειγμα, κλινικές λοιμόξεων σε κάθε νοσοκομείο με αυτόνομη οργανική υπόσταση, στελέχωση και λειτουργία, για να μπορούν να υποστηρίζουν τις αιχμές άλλων νέων επιδημικών κυμάτων ή να ανταποκρίνονται σε νέες διασυνοριακές απειλές που μπορούν να προκύψουν στο μέλλον και να μην χρειάζεται να εγκαταλείπουμε την υπόλοιπη νοσηρότητα για να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά COVID όπως γίνεται εδώ και 1,5 χρόνο. Ουσιαστικά το ΕΣΥ εγκατέλειψε τη φροντίδα όλων των υπόλοιπων νοσημάτων και επικεντρώθηκε στην πανδημία χωρίς ούτε αυτή να μπορέσει να τη διαχειριστεί αξιοπρεπώς, ειδικά στις αιχμές του δεύτερου και του τρίτου κύματος, όπου βρέθηκαν οι μονάδες εντατικής θεραπείας και οι κλινικές COVID να ανεπαρκούν και να μένουν διασωληνωμένοι άνθρωποι επί μέρες εκτός εντατικής. Και βεβαίως αυτό έπαιξε ρόλο το ότι δεν ενέπλεξε και το ιδιωτικό τομέα οργανωμένα, τα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα οποία έπρεπε και το προτείνουμε και τώρα στο νέο κύμα μπροστά, να αναλάβουν ένα συγκεκριμένο βάρος περίθαλψης και ασθενών με κορονοϊό και όχι μόνο μη COVID περιστατικών. Εξαιτίας λοιπόν όλης αυτής της προσέγγισης, νομίζω ότι η γραμμή στην οποία κινείται η κυβέρνηση και απαξιώνει το δημόσιο σύστημα και δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που έχει προκύψει ως καθολική
αναγνώριση και απέτηση και στη χώρα μας αλλά και παγκόσμια την ανάγκη επένδυσης στα σύγχρονα και ποιοτικά δημόσια συστήματα υγείας. Εάν συμπτύξω τα όσα εξήγηλε και λέει ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του κυρίου Πλεύρη και τα όσα εσείς περιγράψατε και ξεκαθαρίσατε ότι η αναστολή στους υγειονομικούς σας βρίσκει κάθετα αντίθετο, τότε να θεωρήσουμε ότι αυτοί οι αναστολή στους υγειονομικούς που δεν εμβολιάζονται, γιατί σήμερα θα δείξουμε ένα ρεπορτάζ πιο κάτω στην Καβάλα, ήδη μπαίνουν ιδιώτες στο νοσοκομείο της Καβάλας, επειδή έχουμε τις αναστολές. Ουσιαστικά είναι ο δικός χάρτης με αυτόν τον τρόπο να εγκαταστήσουμε μια έκτακτη υποτίθεται ανάγκη. Βάζουμε τους ιδιώτες, αλλά να γίνει η έκτακτη ανάγκη μόνιμη. Κοιτάξτε, κύριε Καρπίδη, δεν ξέρω αν πραγματικά αυτός ήταν ο βασικός στόχος και απλώς η υποχρεωτικότητα με την αναστολή εργασίας ήταν το μέσο. Το σίγουρο είναι ότι το κενό το οποίο έχει προκύψει και το οποίο δημιουργεί τρομερές δυσλειτουργίες, ειδικά σε επαρχιακά, σε περιφερειακές δομές, σε επαρχιακά νοσοκομεία και κέντρα υγείας, η κυβέρνηση ανοιχτά πλέον δρομολογεί την κάλυψή του μέσα από συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα. Και όχι μέσα από την πρόσληψη συμβασιούχων επικουρικού προσωπικού όπως είχε πει στην αρχή και όπως έχει νομοθετήσει με τη δυνατότητα τριών συν τριών εξάμηνων συμβάσεων. Δεν πρόκειται να προκύψει αυτό, γιατί δεν υπάρχει ανταπόκριση από κανένα για μια τόσο ολιγόμηνη παραμονή στο σύστημα και μάλιστα στη διάρκεια μιας κρίσης, ας πούμε, ενός επιδημικού κύματος. Άρα αυτός ο πολιτικός αυταρχισμός και αυτή η αδιαφορία για την στοιχειωδώς εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας εν μέσω πανδημίας προφανώς επαναφέρει από την πίσω πόρτα αυτή τη γραμμή των ανοιγμάτων στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι όμως να αξιοποιήσει δομές, τμήματα τα οποία κρίνονται φιλέτα για το σύστημα υγείας και αυτό αφορά μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, μεγάλα τριτοβάθμια νοσοκομεία της επαρχίας, στα οποία θέλει να δώσει δυνατότητα σε ιδιώτες επενδυτές να παρεμβαίνουν, να κάνουν υποτίθεται ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και στη συνέχεια να βγάζουν κέρδος από τη λειτουργία του νοσοκομείου. Αυτή είναι η βασική αντίληψη των ΣΔΙΤ, των συμπράξεων δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, όπου ο ιδιώτης αποκτά, ας πούμε, κερδοφορία από την λειτουργία του σκληρού πυρήνα του ΕΣΥ και όχι από κάποιες υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα σύντηση, καθαριότητα, φύλαξη κλπ, που και στο παρελθόν υπήρχαν εργολαβικά συνεργεία στα νοσοκομεία. Δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται περί υπονόμευσης του δημόσιου χαρακτήρα των νοσοκομείων, άρα για τη μετακύληση κόστου στον πολίτη, για την αμφισβήτηση του δικαιώματος της καθολικής ισότιμης και δωρεάν πρόσβασης και για την διαφοροποιημένη παροχή υπηρεσιών ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα των πολιτών. Αυτό θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, ειδικά σε μια περίοδο υγειονομικής κρίσης που θα έπρεπε η πολιτεία, η οργανωμένη πολιτεία μιας ευρωπαϊκής χώρας να καλύπτει πλήρως και με δωρεάν τρόπο τις ανάγκες των πολιτών. Βλέπουμε αυτές τις μέρες να πληρώνει ο κόσμος υπέρογκα ποσά από την τσέπη του, σχεδόν σε καθημερινή βάση, για να έχει τον αναγκαίο διαγνωστικό έλεγχο για να κινηθεί, για να δουλέψει, για να επισκεφθεί ορισμένους χώρους υψηλής επικινδυνότητας. Θεωρώ ότι αυτό είναι απολύτως λάθος. Έχουμε πει από την αρχή ότι έπρεπε τα τεστ, τα μοριακά και τα rapid, τα οποία είναι αξιόπιστα, τα self-test έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι είναι πολύ μειωμένης ευαισθησίας και ειδικότητας και άρα δεν παίζουν ρόλο στην ιχνηλάτηση και στην επιδημιολογική επιτήρηση σε αυτή τη φάση. Θα έπρεπε λοιπόν τα αξιόπιστα τεστ να συνταγογραφούνται με κλινικά και επιδημιολογικά κριτήρια και να αποζημιώνονται με μηδενική συμμετοχή από τον ΕΟΠΗ. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον που και εσείς περιγράψατε και ζούμε όλοι με την πανδημία και τις πολιτικές που αναπτύσσονται, έχουμε τις εξαγγελίες από τη Διεθνή Έξαρση Θεσσαλονίκης του πρώην Πρωθυπουργού, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, όπου εστιάζει στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, βεβαίως
Το κόμμα σας έχει παρουσιάσει το νέο ΕΣΥ με μια συνδιάσκεψη που έχει γίνει και έχει πει τις θέσεις του. Αυτές οι προτάσεις που ακούσαμε από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή 2.000 για τους νεοπροσληφθέντες γιατρούς για να σταματήσουμε και την αιμορραγία προς το εξωτερικό, επιπρόσθετη χρηματοδότηση του συστήματος κτλ. Κτλ. Είναι ρεαλιστικοί στόχοι, άμεσα υλοποιήσιμοι, μετρήσιμοι, διότι το συνολικό πακέτο εξαγγελιών του κύριου Τσίπρα άγγιξε τα 5,5 δις. Υπάρχουν αυτοί οι πόροι που στον τομέα της υγείας νομίζω δίνει το 1,5, αν κάνω λάθος διορθώστε με. Για να μπορέσουμε να πάμε. Δύο δις σε βάθος τετραετίας. Είναι υλοποιήσιμοι αυτοί οι στόχοι και άμεσα υλοποιήσιμοι για να μπορεί ο κόσμος να το καταλάβει, για να το νιώσει. Να ξεκινήσουμε από το εξής. Ότι είναι αναγκαιότητα. Η πανδημία ανέδειξε την αξία των δημόσιων συστημάτων υγείας. Και ανέδειξε και την υστέρηση της χώρας μας σε σχέση με τους μέσους όρους των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Οι δημόσιες δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι κάτω από το 5% αυτή τη στιγμή, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι περίπου 7%. Άρα, αν δεν βάλουμε ως ένα εθνικό στόχο, να συγκλίνουμε με το μέσο όρο της Ευρώπης. Υποτίθεται ότι θέλουμε να είμαστε στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης και όχι στην περιφέρειά της και να αποκλίνουμε από τους μέσους όρους. Αν δεν βάλουμε λοιπόν τώρα αυτό το στόχο, τώρα που καταλάβαμε την σημασία και την αξία των δημόσιων νοσοκομείων και των ανθρώπων τους και των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας, πότε θα το κάνουμε, κύριε Καρυπίδη? Νομίζω ότι πραγματικά θα έχει χαθεί η ευκαιρία. Άρα το θέμα είναι καταρχήν η αναγκαιότητα, η υγειονομική και η κοινωνική. Νομίζω ότι αυτό πραγματικά αποτελεί παρακαταθήκη μετά την πανδημία και θωράκιση με μόνιμο τρόπο και σε βάθος χρόνου του δημόσιου συστήματος υγείας. Το θέμα της δημοσιονομικής δυνατότητας, καταρχήν έχει αλλάξει τελείως το πλαίσιο. Δεν έχουμε τώρα πια μνημονιακές δεσμεύσεις, πρωτογενή πλεονάσματα, αυστηρή δημοσιονομική επιτροπή όπως είχαμε στο παρελθόν. Έχει χαλαρώσει το δημοσιονομικό σύμφωνο της Ευρώπης, έχουν ανασταλεί οι ρήτρες, ας πούμε, υποχρεώσεων της χώρας απέναντι στους δανειστές. Άρα και από αυτή την άποψη είναι πολύ πιο ευνοϊκές οι συνθήκες. Αλλά εγώ λέω και ένα επιπλέον. Όπως κύριε Καρυπίδη, σε αυτή τη χώρα κανένας δεν ρωτά πού θα βρεθούν χρήματα για να αγοράσουμε ραφάλ και φρεγάτες και θεωρείται ότι αυτό είναι αυτονόητη ευθύνη της χώρας να διασφαλίσει τα σύνορά της και την εδαφική της ακεραιότητα. Έτσι θεωρώ ότι πρέπει η κοινωνία να έχει την απέτηση κανένας να μην ρωτά και να μην δημιουργεί δυσκολίες στο να μπορεί η χώρα να προσλαμβάνει γιατρούς και νοσηλευτές, να ενισχύει τα δημόσια νοσοκομεία και τις άλλες δομές του ΕΣΥ και να ανταμείβει αξιοπρεπώς το ανθρώπινο δυναμικό του για να το κρατήσει στη χώρα και να σταματήσει η μετανάστευση και το brain drain. Νομίζω λοιπόν ότι αν τεθεί ως κορυφαία κοινωνική και πολιτική προτεραιότητα αυτή η επένδυση, νομίζω ότι πραγματικά μπορεί να υλοποιηθεί με τις αναγκαίες αναπροσαρμογές που πρέπει να γίνουν προφανώς στις δημόσιες δαπάνες συνολικά. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι αυτό είναι κομβική σημασίας και για λόγους δημόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κοινωνικής συνοχής και αξιοπρέπειας. Άρα λέτε την υλοποιήσιμα. Σας ικανοποίησε η επίσκεψη του πρώην Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και συγκρινόμενη και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη, βλέπετε ότι ήταν πιο θετικό το πρόσημο για το κόμμα σας ή αυτό που είδε ο κ. Σκολόγλου ισοπαλία? Κύριε Καρυπίδη, νομίζω ότι υπήρξε μια αίσθηση ευρύτερα ότι η παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα στη ΔΕΘ ήταν μια πολιτικά στιβαρή παρουσία, σε ένα timing όπου η κυβέρνηση έχει πια μια προϊούσα φθορά η οποία δεν μπορεί να κρυφτεί και που η κοινωνία αναζητεί μια αξιόπιστη εναλλακτική διέξοδο. Νομίζω λοιπόν ότι με σύνεση και όχι με λαϊκιστική παροχολογία ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα σχέδιο το οποίο είχε και όραμα με βάση τις αξίες και τις αρχές της αριστεράς, αλλά και πατούσε, ήταν γιωμένο
στην κοινωνική πραγματικότητα τη δύσκολη και στο χώρο της υγείας και στο χώρο της εκπαίδευσης και στο χώρο της εργασίας, της ακρίβειας στην καθημερινότητα των πολιτών, της ανασφάλειας και αβεβαιότητας που βιώνουν αυτή την περίοδο οι πολίτες. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν μια πραγματικά παρέμβαση η οποία δημιουργούσε κλίμα ανάκτησης εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Αυτό είναι το κρίσιμο πολιτικό μέγεθος, το οποίο θα επηρεάσει τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ με την παρουσία του Αλέξου Τσίπρα στη ΔΕΘ κάνει ένα σημαντικό και με αυξημένο πολιτικό βάρος restart. Βλέπετε εξελίξεις μέσα στο 2022. Στο 2022 νομίζω ναι. Στο 2021 θεωρώ ότι μάλλον έχει τελειώσει, έχει καεί το σενάριο. Λόγω και πανδημίας βέβαια. Ναι, και λόγω πανδημίας και λόγω έτσι επισφάλειας γενικότερης που υπάρχει αυτόν τον καιρό. Θεωρώ όμως ότι το 2022 είναι όντως μια χρονιά που πιθανότατα η κυβέρνηση να προσπαθήσει να περιορίσει την φθορά την οποία έχει υποστεί, την πολιτική φθορά, και να επιχειρήσει μια προσφυγή σε πρόωρες κάλπες. Επιδιώκοντας βεβαίως να κάψει και το σύστημα της απλής αναλογικής. Νομίζω ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε από την πλευρά μας πιο ενεργά για αυτή την προοπτική, δίνοντας έμφαση στο να υπάρξει ένα συγκροτημένο, εύληπτο και κατανοητό και πιστικό για την ρεαλιστικότητά του πρόγραμμα, το οποίο θα αφορά την κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό είναι το στίχημα αυτής της περίοδου για το ΣΥΡΙΖΑ. Χρειαζόμαστε πολιτική αντεπίθεση και εξωστρέφεια στο επόμενο διάστημα και χρειαζόμαστε ένα διάλογο και μια συστηματική διαβούλευση με την κοινωνία των εξειδικευμένων προτάσεών μας σε κάθε χώρο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε απαραίτητο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να δούμε την υπόλοιπη τοπική και διαπεριφερειακή δισογραφία στην Βόρεια Ελλάδα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, από το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε αμέσως, χάρη οικονομίας του χρόνου, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, στην Καβάλα, να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Νίκο Σπιτσέρη. Ήδη έχουμε προλογίσει το θέμα εκεί, ποιο είναι, για την πανδημία, με τις αναστολές που έχουμε στους υγειονομικούς. Άρχισε να μπαίνουν ιδιώτες στα νοσοκομεία της Καβάλας. Καλησπέρα, Νίκο. Από ό,τι με ενημερώνουν, υπάρχει Νίκο, δεν ξέρω αν εσύ με ακούς. Υπάρχει ένα θέμα με τη σύνδεσή μας με την Καβάλα, με τον ήχο. Υπάρχει ένα θέμα με τον ήχο. Να ζητήσουμε λιγάκι την κατανόηση των τηλεθεατών, μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα με την σύνδεσή μας με την Καβάλα. Έτσι ώστε για να δούμε από εκεί ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμαστεί για το πώς μπαίνουν πλέον οι ιδιώτες στα νοσοκομεία της Καβάλας. Ίσως και μετά την αναστολή που έχουμε εκεί στους υγειονομικούς. Είναι σε εξέλιξη, επαναλαμβάνω, η επίσκεψη του κύριου Πλεύρη στη Βόρεια Ελλάδα, ήταν στη Θεσσαλονίκη το πρωί, τώρα βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία. Θα συναντηθεί με τους υγειονομικούς που αντιδράνε στον εμβολιασμό και βρίσκονται σε αναστολή, να δούμε τι θα υπάρξει από εκεί ως νεότερο και θα σας το μεταδώσουμε. Αν μέχρι τις 5.30 ώρα μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη σύνδεση με την Κοζάνη και έχει βέβαια ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση. Μέχρι να ξαναεπιστρέψουμε στην Καβάλα και να συνομιλήσουμε με τον πολύ καλό συνάδελφο τον Νίκο τον Σπιτσέρη για να μας δώσει τα νεότερα, θα μπορέσουμε να δούμε και το ρεπορτάζ που έχει ετοιμαστεί. Μιλάμε τώρα με τον Νίκο. Νίκο, σε ακούμε τώρα. Ναι, Θεόδωρε, το πρόβλημα είναι γνωστό πως σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας η διοίκηση του νοσοκομείου προσπάθησε πριν από όλες τις διοικήσεις όλων των νοσοκομείων να το λύσει με δανεικούς εργαζόμενους
από ιδιωτικές δομές υγείας και αυτό είναι κάτι που κατήγγειλε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Σωματείο Εργαζομένων. Στο μεταξύ οι ελλείψεις είναι πολλές, τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν αυτό το τέταρτο κύμα της πανδημίας με πολύ μεγάλες ελλείψεις, η κατάσταση είναι οριακή και κάτι περισσότερο. Η καβάλα συνεχίζει να είναι στο κόκκινο. Η καβάλα συνεχίζει να είναι στο κόκκινο. Είναι πολλοί και όσοι νοσούν και όσοι βρίσκονται στο νοσοκομείο και στη ΜΕΘ. Δεν φαίνεται ούτε να επιδεινώνεται πολύ η κατάσταση στο νοσοκομείο, αλλά ούτε και να βελτιώνεται. Υπάρχει ένας αριθμός γύρω στους 40 που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και περίπου άλλοι 5-6 στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Αλλά στο μεταξύ το νοσοκομείο σε αυτή τη συγκυρία είναι περισσότερο αποδυναμωμένο από ποτέ. Η προσπάθεια κάλυψης των γενών με δανεικούς νοσηλευτές από ιδιωτικές δομές υγείας και προκαλεί και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα αποδώσει άμεσα και θα λύσει τα προβλήματα. Το συζητήσαμε και με τον κύριο Ξανθό και βέβαια και με την... Αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα ναι. τόσο στην Καβάλα όσο και σε όλη τη χώρα είναι το πολύ χαμηλό ποσοστό των εμβολιασμένων σε ηλικίες άνω των 60. Αν κανείς δει πώς κατανέμονται τα ποσοστά θα δει ότι από τους 35 και πάνω αυτό το ποσοστό του 60% της εμβολιαστικής κάλυψης αφορά όλες τις πληθυσμιακές μονάδες, όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Αλλά αφορά και τους άνω των 60 που κινδυνεύουν περισσότερο και όταν νοσούν μπαίνουν και πιο συχνά σε μονάδες συντατικής θεραπείας και εκεί θα έπρεπε να εστιάσει η επικοινωνιακή προσπάθεια της κυβέρνησης. Ωραία. Για να δούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει το Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για τα όσα μας περιέγραψε πριν ο Νίκος ο Σπιτσέρης. Η κατάσταση στο νοσοκομείο Καβάλας είναι κάτι παραπάνω από σοβαρή. Είναι πλέον επικίνδυνη. Παρουσιάζουν το άσπρο μαύρο. Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας επιστρατεύει νοσηλευτικό προσωπικό από ιδιωτικές κλινικές. Η ταυτότητα μας δίνει τη δυνατότητα από τη στιγμή που βγήκαν σε αναστολές, είτε αυτοί είναι καθαρίστριες, είτε είναι διοικητικό προσωπικό, είτε τεχνική υπηρεσία, να κάνουμε συμβάσεις με ιδιώτες. Μας οδήγησαν στο γεγονός να μπούμε σε μια διαδικασία να αποφασίσουμε σαν διοικητικό συμβούλιο να συνεργαστούμε με μια κλινική από έξω της Καβάλας. Είναι επικίνδυνη. Οι αναστολές έχουν εξαιρετική επίπτωση στην νοσηλεία των ασθενών. Ξέρετε, αυτά που γίνονται είναι καταστροφικά για το ΕΣΥ, είναι εγκληματικά για τη δημόσια υγεία. Εσπευμένα έφτασε στην Καβάλα ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ ώστε να πραγματοποιήσει σύσκεψη με τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ Καβάλας αναφορικά με την αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού αλλά και τις ελλείψεις. Τόσο το ΕΚΑΒ όσο και τα νοσοκομεία έχουν σχέδια τα οποία λειτουργούν σε φάσεις. Αναλόγως λοιπόν της φάσης στην οποία βρισκόμαστε εφαρμόζουμε αντίστοιχες μεθόδους. Έτσι λοιπόν σας λέω ότι στην παρούσα φάση τόσο το ΕΚΑΒ στη Βόρεια Ελλάδα όσο και οι υγειονομικοί σχηματισμοί είναι σε κατάσταση να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην κίνηση η οποία υπάρχει σε ό,τι αφορά το επιδημιολογικό φορτίο αυτή τη στιγμή. Χαρακτηριστικά τα όσα είδαμε στο ρεπορτάζ των πολύ καλών συναδέλφων από το Σέντερ. Είναι, Νίκο, δύσκολη κατάσταση, Θόδωρε, είναι η κατάσταση όπως φαίνεται από το ρεπορτάζ. Υπήρχαν ούτως ή άλλως πολύ μεγάλες ελλείψεις. Υπήρχαν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό και σε ιατρικό προσωπικό. Ήρθαν και οι αναστολές να επιτείνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα και αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί με το προσωπικό που έχει απομείνει σε αυτή τη μεγάλη πίεση του τέταρτου κύματος. Στα όμορα νοσοκομεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη Ρόδοπη δηλαδή, στην Κομωτινή, στην Αλεξανδρούπολη που έχουμε και το Πανεπιστημιακό, στις άλλες περιοχές υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις, προβλήματα ή εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα? Ναι, η κατάσταση δεν είναι καλύτερη γενικότερα στα νοσοκομεία της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
υπάρχουν σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλα τα νοσοκομεία, πολύ μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, στις οποίες με τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει και στη Καβάλα ήρθαν να προσθεθούν και αυτές οι μαζικές αναστολές. Με αυτά τα δεδομένα, αυτό το τέταρτο κύμα των ανεμβολίαστων δεν είναι δυνατόν απλά να εξυπηρετηθεί. Και εδώ έχει ασκηθεί ήδη κριτική, για παράδειγμα, Θόδωρε, και είναι ένα θέμα που δεν μπορεί παρά να μας απασχολεί, το γεγονός ότι στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερα τα ποσοστά θνησιμότητας των ανθρώπων στη μονάδα συντατικής θεραπείας, ακριβώς επειδή είναι πολύ λιγότερο το προσωπικό από το προσωπικό που απαιτείται και ένας κανόνας που σε άλλες χώρες στηρείται. Ωραία. Να πάμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην παραλία, και βρίσκεται ο Μιχάλης ο Αγραφιώτης, ο οποίος από το πρωί βέβαια παρακολούθησε και την επίσκεψη του κυρίου Πλεύρη. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Και τα όσα βέβαια μας είπε και ο Νίκος από την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Είπαμε και τα τελευταία που έχουμε από τη Δυτική Μακεδονία. Και νομίζω ότι έχεις και ένα καλό ρεπορτάζ για τον Θερμαϊκό, Μιχάλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θοδωρή. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, σε λίγο θα έρθει καταιγίδα από τον αέρα που έχει εδώ και πάρα πολύ ώρα. Αρχίζουν οι συνθήκες να γίνονται λίγο πιο σκληρές. Αρκετός αέρας υπάρχει και έχει πέσει και αρκετά η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε και την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας το πρωί. Είπε ξεκάθαρο ότι δεν θα υπάρξουν κάποια μέτρα για τη Θεσσαλονίκη και από ό,τι φαίνεται φοβούνται να τη βάλουν στο κόκκινο. Και για μένα καλώς πράττουν, αφού δεν μπορεί, η οικονομία της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να αντέξει άλλα lockdown και άλλους προορισμούς. Όμως το μεγάλο λάθος έγινε με τα σχολεία, από ό,τι φαίνεται, και θα αποδεχτεί αυτό στο μέλλον. Διότι εντοπίζονται πολλά κρούσματα στα σχολεία και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι μικροί μας φίλοι. Διότι προφανώς η κυρία Κεραμέως έκανε λάθος και άνοιξε τα σχολεία 13 Σεπτεμβρίου και αυτό θα αποδειχθεί σε λίγο χρονικό διάστημα. Τώρα από εκεί και πέρα, σε μια μάλλον 30 δευτερόλεπτα διήρκησε η δήλωση του κυρίου Πλεύρη, οι υπόλοιποι δεν σχολίασαν. Είπε ο κύριος Πλεύρης ότι δεν πρόκειται να μπουν και άλλα περιοριστικά μέτρα, απλώς οι πολίτες να προσέχουν. Αυτό χαρακτηριστικά για το θέμα της πανδημίας. Τώρα, τι γίνεται εκεί με το Θερμαϊκό μας, με το λιμάνι εκεί, με την παραλία? Γίνεται. Πολλοί κάτοικοι, Θοδωρή, εδώ και μέρες μου καταγγέλνουν ότι υπήρξε μια δυσοσμία τις τελευταίες μέρες. Σε κάποιες συγκεκριμένες ώρες υπάρχει δυσοσμία. Να σας πω την αλήθεια, και εγώ τώρα παρατηρώ ότι υπάρχει μια δυσοσμία, όπως επίσης υπάρχουν και σκουπίδια, όπως επίσης φαίνεται ότι και το νερό δεν είναι καθαρό. Προφανώς από όμβρια ύδατα που μπαίνουν μέσα από την πόλη της Θεσσαλονίκης και βρωμίζουν το νερό. Αυτό είχε παρατηρηθεί και τον περασμένο χειμώνα που πέρασε και το καλοκαίρι σε κάποιες περιπτώσεις και με πλανκτόν αλλά και με όμβρια ύδατα. Το θέμα είναι ότι πρέπει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και αρμόδιες αρχές και η περιφέρεια να το δουν λίγο το ζήτημα, γιατί πολλοί κάτοικοι μου παραπονέθηκαν. Όπως επίσης στο Δωρή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ, άμα δείτε τώρα κίνηση που υπάρχει στη Λεωφόρο Νίκης. Πραγματικά δηλαδή, έβαλαν τον ποδηλατόδρομο. Καλώς να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, αλλά περιόρισαν την κυκλοφορία στα δύο ρεύμα, σε δύο λωρίδες. Και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Κάθε μέρα από την περιοχή του λιμανιού μέχρι τα δικαστήρια υπάρχουν ουρές αυτοκινήτων. Και εγώ συγκεκριμένα έκανα 45 λεπτά για να περάσω αυτό μόνο το στάδιο. Από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης μέχρι το λιμάνι. Δεν γίνεται αυτό να το αντιμετωπίζουν κάθε μέρα οι Θεσσαλονίκες. Δεν γίνεται ένας Θεσσαλονικιός να γυρνάει από τη δουλειά του στο σπίτι του κουρασμένος και να κάνει 3 ώρες να γυρνάει στη δουλειά του. Ούτε στην Αθήνα πλέον δεν υπάρχουν τόσα προβλήματα και τα παρατηρούμε στη Θεσσαλονίκη. Θερμή παράκληση λοιπόν προς το Δήμο και στις αρμόδιες αρχές να το δουν το ζήτημα, γιατί συνέχεια παράπονα ακούω. Δεν ακούω κάτι το οποίο λένε εντάξει για τον πολυδηλατόδρομο. Θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι άλλο για να μπορέσει να διευκολύνει την κατάσταση. Μάλιστα. Ευχαριστώ τον Μιχάλη για την ενημέρωση που μας έκανε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από το λιμάνι, από την παραλιακή και τα όσα ανέφερε. Επιστρέφω στον Νίκο τον Σπιτσέρη, αν θέλει να κάνει ένα τελευταίο σχολιασμό. Και βέβαια βλέπω έτσι ως background που είμαστε σε ζωντανή σύνδεση. Το σέντερ έχει μια καταπληκτική θέα, Νίκο. Βλέπω πίσω το λιμάνι της Καβάλας. Εκεί τα νερά είναι καθαρά, έτσι δεν νομίζω να έχουμε ως μέσα εκεί. Ούτε κυκλοφοριακό που έχει αυτή τη στιγμή. Βλέπετε τι γίνεται. Είναι καθαρά, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Αλλά όλη αυτή η θέα σκιάζεται από προβλήματα. Όπως για παράδειγμα, ξέρεις, εδώ και 24 ώρα το μεγάλο θέμα, το κόκκινο πανί από πλευράς κυβέρνησης για όλους σε αυτή την πόλη είναι ο Αυγενάκης, ο οποίος, Θόδωρε, έκανε το απίστευτο. Έσπευσε τη Δευτέρα το απόγευμα να προκαταβάλει μια δικαστική απόφαση που θα έκρινε τη συμμετοχή του ΑΟΚ στη Super League 2 και τελικά την επόμενη μέρα η απόφαση βγήκε, ο ΑΟΚ δικαιώθηκε και μπορεί να συμμετέχει κανονικά στη Super League 2. Είναι δύσκολο πραγματικά, όσο ωραία και αν είναι η θέα στο λιμάνι και όσο και καθαρά να τα νερά
και να μας ηρεμεί αυτό το καταπληκτικό σκηνικό, να βρεις έναν άνθρωπο να είναι ήρεμος με τον Αυγενάκη. Ωραία. Να σε καλά, Νίκο, ευχαριστώ θερμά. Δεν ξέρω αν υπάρχει σύνδεση με τον Μιχάλη τον Αγραφέτη που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Μας ακούει και ο Μιχάλης. Ναι. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, Θοδωρή, έρχεται αρκετή μπόρα. Από ό,τι βλέπω, ήδη τα ανατολικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως το πανόραμα, εκεί πλησιάζει η βροχή. Καλά θα είναι οι κάτοικοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει και αυτό το πρόβλημα με το θέμα των νεροποντών. Όταν υπάρχουν νεροποντές, πλημμυρίζει και δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο. Βλέπουμε τώρα με ζωντανή εικόνα το ότι επικρατεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια τα σύννεφα που όλο περισσότερο πυκνώνουν. Μάλιστα, με αυτή την εικόνα. Την πολύ ωραία εικόνα, την πολύ ωραία πόλη, την όμορφη πραγματικά Θεσσαλονίκη μας, που είναι πάντα όμορφη με όποια χρώματα και όποιες καιρικές συνθήκες και να επικρατούν. Κυρίες και κύριοι, θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα μας φιλοξενήσετε στις οθόνες σας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.